Καλημέρα, Χρυσά μου. Πάλι διάλειμμα. Όχι καλέ, ένα ρεπορτάζ δείχνουμε για την επίσημη πρεμιέρα της Δενίση. Αλήθεια, εσείς πώς δεν πήγατε? Πώς δεν πήγα, Χρυσά μου. Πήγα στην Πέμπτη και στην Έκτη επίσημη. Όχι ότι αυτό, αλλά έτσι να την έχω από κοντά. Μπας και μου διαφημίσει κανένα νηφικό. Αλήθεια, το μαγαζί πώς πάει? Χάλια, Χρυσά μου, χάλια. Δεν κινείται τίποτα. Μήτε, αδελφή. Μαρίνα, σε 30 βγαίνεις. Λοιπόν, πάω εγώ να σε αφήσω να κάνεις τη δουλειά σου και το βράδυ σε περιμένω στο σπίτι για αυτό που είπαμε. Ποιο καλέ? Δεν είπαμε, Χρυσό μου, να αρχίσεις σιγά σιγά τη βασική σου εκπαίδευση. Να διαβάσεις κανένα βιβλίο, να δεις καμιά ταινία, να ακούσεις λίγη μουσική. Ωχ, και βαριέμαι. Δεν έχει, βαριέμαι. Το βράδυ ξημερώνει μια καινούργια μέρα για σένα. Χατίτσε στόλι που του Κασπαζά. Ναι, να φύγεις για τη Μόσχα. Μια πανιλά. Να εξαφανιστείς, παιδί μου, θέλω, αλλά. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Εκεί που μου λέγατε τι πρέπει να κάνω για να με εκτιμήσει ο γιος σας. Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να πάμε με τα νερά του. Πρέπει να μπει στον κόσμο του. Διαφορετικά δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Ναι, αλλά τι να κάνω? Καταρχάς να διαβάσεις κανένα βιβλίο. Κι άλλο? Αφού διάβασα ιστορία θεάτρου. Η ιστορία θεάτρου δεν αρκεί, Χρυσό μου. Πρέπει να διαβάσεις πολλά βιβλία. Γιατί τα βιβλία θα ανοίξουν το μυαλό σου. Μια χαρά είναι το μυαλό μου. Ναι. Τα βιβλία θα πλουτίσουν το λεξιλόγιο σου. Πρέπει να μάθεις αρχαιοπρεπείς εκφράσεις. Του αρέσουν του Κωνσταντίνου αυτά, γιατί πώς θα το κάνουμε, Χρυσό μου? Σε κάθε ζωντανό πρέπει να του μιλάμε στη γλώσσα του. Εντάξει, να τα κάνω όλα αυτά, αλλά άδικος κόπος. Αφού σας λέω, όλο στο κλάσιμο με έχει. Συγγνώμη, τρώμε κιόλας. Ελεύθερα. Ό,τι και να πω, με ηρωνεύεται. Δεν μου λες, Χρυσό μου, κανένα κομμάτι σου δώσε για να παίξεις? Όχι, και όποτε του ζητάω, όχι πάλι μου λέει. Και εσύ τι κάνεις? Τι να κάνω, όταν ακούω όχι φεύγω τρέχοντας. Αν οι γυναίκες, Χρυσό μου, έφευγαν τρέχοντας τα όχι των ανδρών, τότε ο Αδάμ και η Εύα θα ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Βουαλά, Χρυσό μου, αυτό είναι ό,τι πρέπει για αρχή. Τι είναι αυτό? Έχει μέσα ρητά αρχαίων σοφών. Κομματάκι βαρύ δεν είναι, κυρία Ντένι μου. Είναι και 500 τόσες σελίδες, τι να κάνουμε. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Λέω που με παλιούς και με σοφούς κομματάκι μανίκι το βλέπω. Κομματάκι μανίκι, μα τι εκφράσεις είναι αυτές, Χρυσό μου. Γι' αυτό σου λέω. Αυτό το βιβλίο θα σε βοηθήσει πολύ στο λόγο. Λέτε. Πώς ήμουνα, πώς ήμουνα. Κούκλα, Χρυσό μου, κούκλα. Και το αρχαιοπρεπές όνειρο. Βέβαια είναι όλα λίγο τρικυμία εκρανή, όλα θα τα συμμαζέψουμε. Ναι, αλλά πότε? Συνέχισε εσύ τώρα με τα ρητάκια τις καθαρευουσιάνικες φράσεις. Και εγώ εντωμεταξύ θα ψάξω να βρω τα χούστα του σε βιβλία, ταινίες και μουσική. Εγώ πάντως τρελαίνομαι για Καρβέλα. Κι εγώ, Χρυσό μου, αλλά δεν τα λένε δυνατά αυτά. Για Ντένι, τι κάνετε? Τα πάντα, Χρυσό μου, τα πάντα, αλλά τώρα βιάζομαι. Μαρίνα, όπως είπαμε. Cinderella, tree blind, my
twice, there they go, marching down the street, single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of three blind mice. Κυρία Ντένι μου. Ναι, ό,τι πείτε. Απόψε, ναι, απόψε. Καλά, ε. Σου έχω έτοιμο πολύ καλό υλικό. Βιβλία, δίσκους, ταινίες. Και πού τα βρήκατε όλα αυτά, κυρία Ντένι μου? Τα έκλεψα, πού τα βρήκα, χρυσό μου. Τα αγόρασα από κάτι ειδικά μαγαζιά. Παλιατζίδικα, θερό, τα λένε στο μοναστηράκι. Λοιπόν, απόψε στις 10 σε περιμένω. Γιατί έτσι είναι το ύφασμα, χρυσό μου. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν λέμε ότι πρέπει να τις δεις, πρέπει να τις δεις. Όλες. Πότε θα προλάβω, κυρία Ντένι μου? Έχω σπίτι και πλατό να κουλαντρήσω. Λοιπόν, αρχίζουμε με αυτήν εδώ. Ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της. Υπέροχη ταινία. Διδακτική και με νόημα. Την έχετε δει? Όχι εγώ, είναι η Νέτα. Ξέρεις, τις μοιράζουμε και τις βλέπουμε μισές εκείνη, μισές εγώ. Πώς την είπατε, κυρία Ντένι μου? Ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της. Και είναι δυνατόν να είναι ωραία ταινία με τέσσερις μόνο ηθοποιούς? Τι να σου πω, την Νέτα δεν την επηρέασε καθόλου αυτό. Τέλος πάντων, ας πάει και το παλιάμπελο, τι άλλο έχουμε? Αυτό θα σ' αρέσει οπωσδήποτε. Στη φωλιά του κούκου. Στη φωλιά του κούκου. Καθίστε καλά, κυρία Ντένι μου, που θα δω και ντοκιμαντέρ. Δεν μ' αρέσουν τα ντοκιμαντέρ. Μα δεν είναι ντοκιμαντέρ, χρυσό μου. Αμέσως. Άκουσες, κούκους, ντοκιμαντέρ. Καλά, μην κάνετε έτσι. Πώς θα μην κάνω έτσι? Όλο αντίδραση είσαι. Συγγνώμη, δεν ξαναλέω τίποτα. Συνεχίζω. Ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές. Και στο σπίτι ποιος είναι? Μην ανησυχείς, χρυσό μου. Μία έχουμε ακόμα και τελειώνουμε. Οι αδελφές Μπροντέ. Οι αδελφές Μπροντέ, καλά, αυτό θα το δω με τον Ντόλι. Σίγουρα θα τις ξέρει. Λοιπόν, από βιβλία έχουμε την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Για ξαναπέστε το αργά-αργά. Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, του μεγάλου Μίλαν Κούντερα. Καλά, πειράζει που δεν τον έχω ακουστά. Μην έχεις ενοχές, χρυσό μου. Κι εγώ το διάβασα όταν άκουσα ότι ήταν δάσκαλος της χείρας. Αχ, κυρία Ντένι μου. Και τώρα θα φτύσω στους τάφους σας. Χριστός και Παναγία, τι σατανιστικά είναι αυτά, κυρία Ντένι μου? Δεν είναι σατανιστικά, χρυσό μου. Αχ, πολύ δύσκολα μου φαίνονται αυτά, κυρία Ντένι. Μόνο και μόνο από τους τίτλους, δηλαδή. Μην ανησυχείς, χρυσό μου. Στην αρχή δεν θα καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα, αλλά μετά. Δεν θα καταλαβαίνω τίποτα. Τι τραβάω, Χριστέ μου, γυναίκα. Τι άντρες. Καλησπέρα, χρυσό μου. Ντένι, τι θες εδώ? Ήρθα να πάρω τη φίλη μου, και αυτό σε πειράζει? Γεια σας. Καληνύχτα, κύριε καθηγητά. Τον βλέπετε? Τον βλέπω. Καλά λέει η Νίνετα ότι του λείπει βιταμίνη ε. Καληνύχτα. Καληνύχτα, χρυσό μου. Καληνύχτα. Καλησπέρα, κυρία Μαρκορά. Καλησπέρα, χρυσό μου. Εγώ πάω να ξεπαρκάρω το αυτοκίνητο και να φτιάξω και το μαλλί. Τι κάνετε, κυρία Μαρκορά? Τον κόσμο ομορφότερο, αγάπη μου. Θα ήθελα να σας δω κάπου έξω από εδώ. Εγώ όμως δεν θα ήθελα. Στη Ρίτα θα είμαι. Λοιπόν, τα νέα σου. Τι νέα, κυρία Ντένι μου, τι νέα? Έχω ξεστραβωθεί στο διάβασμα και ποιο το αποτέλεσμα? Δεν μου δίνει καμία σημασία. Ό,τι και να κάνω τον αγριεύει. Ούτε ένα ευχαριστώ το γαϊδούρι. Τίποτα, τίποτα. Αντί για μάνα, χολή. Δεν μου λες εσύ κάνεις όλα αυτά που είπαμε? Ανελιπώς και παραλλήλου. Και τις ταινίες βλέπω, με δυσκολία βέβαια. Και αυτές τις πεθαμενατζίδικες μουσικές ακούω. Δεν μου λες τα 100 χρόνια μοναξιάς. Τα τέλειωσες? Πολλά χρόνια, κυρία Ντένι μου. Πολλά χρόνια, πολλές σελίδες και πολλά ονόματα και όλα μπουρδουκλωμένα. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί το θειό του. Έτσι κάνουν, παιδί μου, αυτοί όλοι με τα σοβαρά βιβλία. Γράφουν εκεί πολλά για να σε μπερδεύουν, να μην καταλαβαίνεις τίποτα και να λες μετά τι ωραία.
ωραίο βιβλίο που ήταν. Τι ήθελες, Χρυσό μου, να σου δώσω να διαβάσεις τη Λοξάνδρα? Μα γιατί το λέτε αυτό, δεν είναι καλή συγγραφεύση, Μπέτη Βαλάση? Ωραιοτάτη, αλλά ο άλλος έχει εκεί πέρα τρία ονόματα. Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Σταραδιάζει στη σειρά και έρχεσαι και θαμπώνεσαι. Δεν μου λες, του ρίξες κανένα υπονοούμενο ότι το διαβάζεις? Τι υπονοούμενο, καλέ. Ολόκληρο το βιβλίο του ρίξες στα πόδια για να πάρει χαμπάρι, και αυτός που γύρισε να με φτύσει. Και καλά εμένα. Τον Γκαμπριέλ Γκαρσία. Έτσι ήταν από μικρό. Αγρίκος και αντιπαθητικός, ίδιος ο συγχωρεμένος ο Μαρκαράς, καλή του ώρα. Αλλά δεν μπορώ να πω. Στην κηδεία του ήρθαν οι πάντες. Ήθελαν να τον αποχαιρετήσουν, ε? Όχι, Χρυσό μου. Ήθελαν να σιγουρευτούν ότι πέθανε. Λοιπόν, Χρυσό μου, γιατί μου τηλεφώνησες να βρεθούμε? Κοιτάξτε, κυρία Ντένι μου, έχω ένα πρόβλημα. Δηλαδή, όχι εγώ, ο καψερός ο Τόλστοϊ. Τι έπαθε το παιδί? Το παιδί έπαθε ότι είναι κάποιος στη δουλειά που τον βλέπει και κάπως του έρχεται. Δηλαδή δεν μου είπε τίποτα. Εγώ τον κόβω. Λέγε μου τέτοια. Ώστε ερωτευμένο το πουλάκι μου. Ερωτευμένος ή για μην ερωτευμένος. Απλώς του αρέσει. Δηλαδή νομίζει ότι του αρέσει. Απλώς θέλει να τον κάνει να τον προσέξει. Και εσύ που το ξέρεις? Πού να το ξέρω εγώ, κυρία Ντένι μου. Τι, απλώς το μυρίζομαι, γιατί εγώ τον Τόλι, σαν αδελφή μου τον έχω. Και αυτός ποιος είναι, τον ξέρουμε? Είναι ένας καινούργιος στη δουλειά, αποκλείεται να τον ξέρετε. Και? Τι και? Αυτός τι κάνει? Τη ζωή μου κόλαση μου κάνει, κυρία Ντένι μου. Εσένα? Όχι εμένα, κυρία Ντένι μου, του Τόλι. Τα είπαμε αυτά, μην τα ξαναλέμε. Α, το κτίνος. Ο καημένος ο Τόλι, τι με το καλό του φέρετε, τι προσπαθεί να τον έχει από κοντά. Και αυτό το τέρας τίποτα. Τίποτα. Τίποτα αντί για μάνα χολή! Σαν και εσένα με τον Κωνσταντίνο, ένα πράγμα. Μα δεν μία σχέση, κυρία Ντένι μου. Πώς σας ήρθε τώρα αυτό, δεν καταλαβαίνω. Επί του επαγγελματικού εννοώ. Δεν ξέρω τι να κάνω, κυρία Ντένι μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, δηλαδή, για να βοηθήσω τον φίλο μου, γιατί βρίσκεται σε πολύ μεγάλη σύγχυση. Και δεν μου λες, αυτός, τι έχουμε καταλάβει, μας θέλει. Πότε πιστεύω, δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει από τον Τόλι, γιατί εγώ εδώ, για πού να ξέρω. Κάτι γίνεται. Αλλά. Φοβάται να εκδηλωθεί. Μα το γορούνι, εκδηλώσου ρε! Τι σου ζητάμε? Μήπως να τον πιάσει να του πει. Που να του πει ο παπάς στα αυτή και ο διάκος στο κεφάλι. Δεν μου λες, πώς τον λένε αυτό? Τι είπατε? Λέω, πώς τον λένε? Θανάση. Θανάση τον λένε. Θανάση, ήμουνα σίγουρη. Πιάσε δύο τράι, να δούμε τι θα κάνουμε. Να τον κάνει να ζηλέψει. Μπα, με αυτόν δεν θα πιάσει. Με όλους πιάνει. Αν μη τι άλλο, είναι ένα πρώτης τάξεως τσεκάρισμα για να δούμε αν μας θέλει. Είναι ένα καθάρισε τη θέση σου με αυτή σου την κατάσταση, μην κάνω επανάσταση. Λέτε. Παιδί μου, η Νινέτα. Την ξέρεις την Νινέτα? Όχι. Αυτή. Χειμώνας του 70. Μετά από ένα χαστούκι που έριξε στον Ιωαννίδη, ποτέ δεν μάθαμε γιατί, βρίσκεται με τον άντρα της τον Ήλαρχο, με δυσμενή στην Πρέβεζα. Ο καιρός περνούσε, χάλια ήταν. Εγώ πάλι ήμουνα με τη Μελίνα στο Παρίσι. Με τον Τζούλι, εγώ τους γνώριζε και μην ακούς τι λένε. Άλλη φορά θα στα πω τα δικά τους. Πού ήμουνα? Α, στην Πρέβεζα. Μπαίνουνε που λες ένα βράδυ να δουνε το Μεσόγειος φλέγεται. Και ξαφνικά σκάει μύτη ο Μπάμπης από τα Αργοστόλη. Υπολογαγός στην πυροβολαρχία Πρεβέζης. Ψηλός, ντελικανής. Φτιστός ο Άλκης Γιανακάς στους γενναίους του Γορά. Στο πιο νησιώτικο αυτός. Και έρχεται η Νινέτα και χάνει τον κόσμο. Καλή ώρα τα δικά σου. Για την Νινέτα μιλάμε τώρα. Να μη στα πολυλογώ. Τον αρχίζει στο κυνήγι. Τι στο σινεμά αυτός από πίσω είναι η Νινέτα. Τι στη λέσχη αξιωματικών από πίσω είναι η Νινέτα. Τι στο στρατόπεδο να πηγαίνει να τον καμαρώνει στις βολές. Από εκεί της έμεινε και το κουσούριστο αυτή. Και αυτός ο αχρίος με το σις και με το σας. Έτσι για να μας πάει τα νεύρα. Τελείως ανεκδήλωτος. Καλή ώρα τα δικά σου. Για την Νινέτα μιλάμε τώρα. Λοιπόν, παίρνω την πρώτη πτήση που βρίσκω μπροστά μου. Κατεβαίνω κατά λάθος στο Λονδίνο. Αγοράζω ένα ωραιότατο ταγιέρ. Ολόμαλο. Το καταυχαριστήθηκα με το ψοφόκριο στην Πρέβεζα και καταστρώνουμε το σχέδιο. Αλλά επειδή δεν βρίσκαμε κανένα πρόχειρο για να κάνουμε τον Μπάμπη να ζηλέψει, σκεφτόμαστε τον άντρα της, τον Ήλαρχο. Ο Ήλαρχος βέβαια. Θουβού, φαλακρός πράκτορ. Αλλά στην ένα βροχιά, καλό είναι και το χαλάζει. Ένα χαλάζι που είχαμε φάει με τον Μαρκορά στο Πάπιγκο. Κυρία Ντένι μου, ξεφεύγουμε. Ναι. Αρχίζει λοιπόν το φλερ την Ινέτα στον Ήλαρχο. Τι γλύκες, τι αλαμπρατσέτα στον Ιφοπάζαρο στην παραλία. Το φανάρι εγώ να αρχίζει να διαολίζεται ο Μπάμπης. Τι να του ορμάει στην ταβέρνα ή ωραία Πρέβεζα που φουντάρισε ο Καριωτάκης απέναντι και να τον ταΐζει τη σαρδέλα στο στόμα ούτε νιώπαντρι. Και ξημερώνει η Άγια Μέρα και τα παίρνει ο Μπάμπης και τη βουτάει από το γιακά και της λέει «Άκου να σου πω, μωρή,
Το να πατάς τον άντρα σου είναι συνηθισμένο. Το να πατάς τον γκόμενο που το έχεις δει γραμμένο. Και μετά? Μετά 3 χρόνια έπεσε η χούντα. Όχι, με την Ινέτα λέω, τι έγινε. Με την Ινέτα ερωτεύτηκε τον Ήλαρκο. Λέτε να πετύχει? Bien sûr. Αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για την αντίπραξη. Και τότε θα σου πω εγώ, Θανάση. Εγώ νηπετής και ο διρώμενος θα τον παρακαλά στον Τόλι. Αλλά εμείς τι θα γυρίσουμε τότε να του πούμε? Όχι, εμείς ο Τόλις. Ναι, τι θα γυρίσει να του πει? Τώρα κλαις, γιατί κλαις? Σύ δεν ήσουν που γέλαγες χτες. Αυτό να του πει θα πιάσει? Βέβαια θα πιάσει. Εδώ το υποδολάρας και έκανε χρυσό δίσκο. Ο Τόλις. Ωραία. Θα μας πει και λεπτομέρειες. Όχι, κυρία Ντενού, προς Θεού, αν μάθει τίποτα θα με σκοτώσει. Γιατί χρυσό? Γιατί ο Τόλις δεν τρεπουλιάρης. Δεν θέλει να μιλάμε για τα δικά του. Εδώ είσαι, μωρή. Εδώ είσαι και έφαγα τον κόσμο. Γιατί το κλειστό κτίνητο, κυρία μου. Καλησπέρα, κυρία Ντενού. Τι έπαθες, παιδάκι μου, τι πανικός ήταν αυτός? Παιδάκι μου, ήρθε ο King Kong στο σπίτι και με απειλούσε να του πω που γυρνάς όλες αυτές τις μέρες. Και τι του πες? Τι να του πω, ότι είχαμε συμφωνήσει. Αλλά πρόσεξε, πρόσεξε, κακομοίρα μου, σου γκρού τον κόδωνα. Αυτός έχει αρχίσει και ψηλιάζεται. Καλησπέρα, κυρία Ντενού. Την είπες χρυσό μου, την καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ την κάνω και θα μαζί μου. Κάτσε, μωρή, περίμενε να φύγουμε μαζί. Περίμενε, σου λέω. Απόστολε, χρυσό μου, με πετάς μέχρι το σπίτι. Ευχαρίστω, σάκ, πάμε. Τι φεύγετε από τώρα? Δεν με κρατάει πια τίποτα εδώ μέσα. Τόλι, την πίζω. Τίποτα δεν σας κρατάει. Τίποτα. Κύριε Μαρκόρα, έχω την εντύπωση ότι ψεύδεστε. Πάντα ψεύδομαι. Θέλω να το πιστέψεις. Και αν σας ζητούσα να μείνετε? Δεν θα ήταν αρκετό, χρυσό μου. Αν σας παρακαλούσα? Θα ήσουν σε καλό δρόμο. Αν το απαιτούσα? Τι θα πιούμε? Κυρία Ντένι, τι θα γίνει, θα σας πάω σπίτι σας? Έλα το λάκι, αγόρι μου, πήγαινε στο σπίτι σου. Η κυρία Μαρκόρα θα μείνει λίγο ακόμα. Τέλος πάντων, καληνύχτα. Καληνύχτα, χρυσό μου. Και πού είσαι τόλοι? Πουράγιο. Για ποιο πράγμα? Ξέρεις εσύ. Του είπε τέτοιο πράγμα? Ναι, σας λέω, να φάω τα κόκαλά μου. Τον κοίταξε έτσι αυστηρά με τις αγριωματάρες του και του λέει: εδώ μέσα είναι δουλειά, δεν είναι για να βγάζουμε τα μάτια μας. Άρα τσίμπησε. Του Τέστιν μας θέλει. Και να φανταστείτε του Τέστιν ότι ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα. Θέλω να πω ότι ο Τόλις δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα. Να το πεις να γίνει πιο επιθετικός. Να του την πέσει με την πρώτη ευκαιρία. Και τότε, κύριε Θανάση, θα σου δείξουμε εμείς πώς φτιάχνετε το εξάπορτο. Έννοια σας, θα του το πω. Καλημέρα, Τόλι, χρυσό μου. Απάνω είναι ο Κασιμάτης. Ναι, ναι, πάνω είναι. Σε ευχαριστώ, χρυσό μου. Και πού είσαι, Τόλι, παιδί μου? Μάλιστα. Προχώρα. Πας καλά? Τι εννοείται? Ξέρεις εσύ. Και τι μας νοιάζει εμάς που ο Κωνσταντίνος κάλεσε αυτή τη Ντιάνα σπίτι του? Τι λέτε, κυρία Ντένι μου, αν δεν νοιάζει εμάς, ποιο νοιάζει δηλαδή? Για βοήθησέ με λίγο, γιατί λείπει η Κινινέτα. Αυτή, κυρία Ντένι μου, είναι η μόνη που κινδυνεύουμε να μας φάει την Αντιγόνη. Και είναι και καλή, έτσι λένε. Εγώ πάλι δεν το έχω δει. Για συνέχισε. Κι αν αντάμ, παπαντάμ, δεν καταλαβαίνει τίποτα προκειμένου για την καριέρα της. Και θα πάει, θα του την πέσει, θα γίνουν όλα όσα δεν θέλουμε να γίνουν, και το πρωί θα ξυπνήσει το μαξιλάρι με την Αντιγόνη. Τι μου λες? Ναι, σας λέω, έχω μάθει εγώ για αυτήν τα τέρατα και τα σημεία. Μέχρι και στο πανεπιστήμιο έτσι μπήκε. Καλά, δεν έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις για να μπει? Ναι, την εξέτασαν πανελληνίως για να μπει. Αφού σας λέω, εγώ την είχα κόψει και πήγα στη γειτονιά της κάτω από τις 3 γέφυρες. Και από τις 3 ταυτοχρόνως. Και μου τα πανηθεί τη. Όλα με το κορμί τη, σου λέει, τα πληρώνει. Νίκη, κοινόχρηστα, το μανάβι. Ένα παπλωματά που τη έφτιαξε στο στρώμα. Αυτό πια δεν είναι κορμί. Πιστωτική κάρτα είναι. Τι θα κάνουμε, κυρία Ντένι μου? Μη σε νοιάζει, χρυσό μου. Ας το πάνω μου. Τι έκανε, λέει? Όπως τα ακούς, Φλωράνς, θα φέρει αυτό το τσουλί μέσα στο σπίτι μας. Θα σπάρει τα μούτρα της. Εξαλεί με, εξαλεί. Απ' τη μύτη να με πιάσεις θα σκάσω. Τον αλητήριο, αυτός έχει ξεπεράσει τα όρια. Όπως το λες, Φλωράνς, όπως το λες. Δηλαδή σε λίγο θα τον δούμε και στα σκυλάδικα να τακταρίζει τα πόδια του αυτή τη Γιάννα Νταρίλη. Μη μου το λες, δεν μπορώ να τα ακούω. Τίποτα. Θα πάω να βρω αυτό που ρίχνουν στο στρατό στο γάλα και τους αποβλακώνουν. Να σου δώσω χρήματα. Για να σώσω το παιδί μου, δίνω όσα. Φτάνουν 1000 δραχμές. Έννοια σου ότι θα το φτιάξω εγώ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν πρέπει να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Πρέπει να συνεργαστούμε για να τους χαλάσουμε τη βραδιά. Και βέβαια να συνεργαστούμε. Δεν μου λες, μωρή. Εσένα τι σε κόβει τώρα αν ο γιος από αυτό? Παρακαλώ. Λέω. Άκουσα. Να, για τη μήνα, για το κορίτσι μας. Και από πότε σε κόβει εσένα αν το παιδί θα τα φορέσει στην κεραμίνα? Κοίταξε, Φλώρα, εγώ τη μήνα κατά μίαν έννοια να τη συμπαθώ. Δεν ξέρω τι έχεις καταλάβει εσύ. Το αντίθετο. Και απ' την άλλη φοβάμαι ως μάνα, διότι σέρνονται ένα σωρό ασθένειες. Τουλάχιστον με τη μήνα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Μένεις του παπάγου, είναι καθαρή. Ενώ η άλλη σου λέει βρωμιάρα. Να φανταστείς, δεν έχει σπίτι. Κάτω από κάτι γέφυρες κοιμάται. Τι ώρα θα τη φέρει?
Ωραία. Μήπως με ζήτησε η Φλόρα. Ναι. Αποστολή εξετελέστη. Κυρία Ντένι μου, είσαστε αχτύπητοι. Βοήθησε και η Φαλκονέρα, δεν μπορώ να πω. Κυρία Ντένι μου, πρέπει να σας κλείσω. Μισό λεπτό, αγάπη μου. Χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Δεν το έκανα για σένα, χρυσό μου. Για το καλό του θεάτρου το έκανα. Τι μου λες, δεν σε πιστεύω. Ναι, σας λέω, κυρία Ντένι μου, έχει αλλάξει, έχει μαλακώσει. Ο Κωνσταντίνος. Αρκεί να σας πω ότι πριν με έβριζε τουλάχιστον 3 φορές το 8ωρο και τις τελευταίες μέρες δεν με έχει βρει καθόλου. Ο Κωνσταντίνος. Φανταστείτε ότι μου είπε και μπράβο προχθές. Αυτό το παιδί δεν είναι να το εμπιστεύεται κανείς. Να φανταστείς, εγώ έχω να τον δω να χαμογελάει από 5 χρονών. Είδατε. Βέβαια αυτό κράτησε μόνο 3 μέρες γιατί την τέταρτη έβαλε φωτιά στη Φαλκονέρα. Λέτε να κινδυνεύω. Ο ψυχαναλυτής μας είχε πει ότι δεν κινδυνεύουμε αν τον κρατάμε σε 3 μέτρα απόσταση. Αλλά στον αυτόν τώρα, για πες μου, με τον Ντόλι, τι γίνεται. Ω, τίποτα κυρία Ντένι μου, ξεφούσκωσε. Θανάση ήταν και πέταξε, Θανάση ήταν και πάει. Λοιπόν, τελευταία φορά εδώ μέσα είναι δουλειά, καταλαβαίνεις. Ή γκόμενες θα έχουμε ή θα κάνουμε τις κάμερες. Εντάξει, δεν τα παραλέω καθόλου. Καλημέρα, Χρυσή. Πήγαινε τώρα, μην πάρω τη γυναίκα στο τηλέφωνο. Πήγαινε. Μην του μιλάς έτσι. Μην του μιλάω έτσι του παιδιού. Να μου λες, Απόστολε, πού θα βρω την Γετούλα από το μετεωρολογικό. Τι θέτε εσείς την Γετούλα. Να, αύριο λέμε με την Ινέτα να πάμε για καφέ στο Σούνιο και θέλω να ξέρω τι καιρό θα κάνει. Στο δεύτερο, στο 14. Ευχαριστώ, Χρυσό, μου είσαι πολύ καλός. Αλλά βλέπεις. Ο καλός καλό δεν έχει. Ό,τι πείτε. Γι' αυτό σου λέω. Άστα να πάει στο διάολο. Εμείς να είμαστε καλά και από άντρες. Να! Τι εννοείτε. Ξέρεις εσύ. Όχι, κυρία Ντένι μου, δεν ξέρω εγώ. Εδώ και 10 μέρες με έχετε βλωμό στο υπονοούμενο. Κουράγιο τόλι, πας καλά τόλι, προχώρα τόλι. Άστα να πάει στο διάολο τόλι, μπάστα! Έλα τώρα, Χρυσό μου, κάνεις την Παρθένα. Εδώ έχετε γίνει δημοτικό τραγούδι. Δεν καταλαβαίνω. Μήπως το όνομα Θανάση σε κάνει να καταλάβεις. Ποιος Θανάσης. Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης. Ποιος Θανάσης. Ο δικός σου ο Θανάσης. Λοιπόν, τι έγινε, πες μου. Τι να πω. Πες, παιδί μου, στην κυρία Ντένι, τι έγινε. Εγώ καταρχάς πρέπει να σας δηλώσω ότι πάπου προς πάπου στην οικογένειά μας είμαστε γκέι. Μπράβο, Χρυσό μου. Μ' αρέσουν τα παιδιά που κρατάνε τις παραδόσεις. Λοιπόν. Ακούστε να σας πω εγώ, κυρία Ντένι μου, γιατί ο Τόλης είναι και μπλοκαρισμένος. Μα δεν θέλω να μου τα πεις εσύ, Χρυσό μου. Θέλω να τα ακούσω από πρώτο χέρι. Από πρώτο χέρι θα τα ακούσετε. Τι είπες. Όχι, λέω καλύτερα τα πιμαρίνα που έτσι. Μιλάει πιο καλά ελληνικά, έχει πιο πολύ λέγιν και εγώ είμαι πάρα πολύ θαραγμένος. Φτωχέ μου, φίλε. Δεν ακούω τίποτα. Για πες μου, εσύ, του έκανες τα τσαλίμια σου με τον άλλον. Ό,τι του τα έκανε, τα έκανε. Τόλι δεν τα έκανε. Τα έκανα, κυρία Ντένι μου, ψέματα δεν μπορώ να πω τα έκανα. Και αυτός τι έκανε. Ό,τι κάνουν όλοι. Α, το κάθαρμα. Δηλαδή. Ο Τόλις θέλει να πει ότι ο Θανάσης του έκανε αντίπραξη και έφυγε με έναν άλλον. Τόλι δεν έφυγε. Ναι, του σκοτωμού. Αλλά εμείς σχεστήκαμε. Όχι, δεν έγινε και τίποτα. Και εσύ που το ξέρεις. Πώς είπατε. Λέω εσύ που το ξέρεις ότι δεν έγινε τίποτα με το Θανάση και τον άλλον. Μου το είπε η μάνα. Την κυρία Χαρίκλια. Την κυρία Χαρίκλια λες, κυρία Ντένι μου, αφήστε τα. Είναι ένα πράγμα τώρα αυτό, μην το σκαλίζουμε, ζούμε ένα δράμα. Αλλά δεν παίζει ρόλο γιατί εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι αισθάνεται ο Θανάσης. Είναι πασιφανές, σε θέλει. Λέτε. Μα γελιέμαι εγώ τώρα. Μα γελιέστε εσείς τώρα. Λοιπόν, τι κάνουμε από τώρα και στο εξής. Τίποτα, κυρία Ντένι μου, δεν κάνουμε. Αφήστε το να πάει στο διάλογο και αυτός και το καλό του. Αποκλείεται, θα συνεχίσουμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε ημιτελείς τέτοιες υποθέσεις. Είναι θέμα αρχής. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το σχέδιό μου. Εμένα μ' αρέσει. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει. Εμείς σχεστήκαμε. Είμαστε δύο σε νικάμε. Κυρία Ντένι μου, τι να γράψω σημείωμα. Τι δουλειά έχεις να το γράψεις εσύ. Δεν καταλαβαίνω. Η Μαρίνα θέλει να πει ότι πρέπει να το γράψει το σημείο με αυτή για να μην καταλάβει ο Θανάσης το δικό μου γραφικό χαρακτήρα. Μα εκεί είναι το ζήτημα, Χρυσό μου, να καταλάβει ότι το γράψες εσύ. Ναι. Τι να σας πω, κυρία Ντένι μου, δεν ξέρω. Λέγε, Χρυσό μου, τον θέλεις. Μη μας σκοτίζεις τον έρωτα. Ότι τον θέλει, τον θέλει. Τόλι μου, δεν τον θέλεις. Ναι, τον θέλω, αλλά απλώς έχω κάποιες αμφιβολίες για το σχέδιό σας. Ποτέ μην αμφιβάλλεις για το μυαλό μιας γυναίκας. Γιατί το μυαλό μιας γυναίκας είναι καθαρότερο από το άντρα. Γιατί? Γιατί το αλλάζει συχνότερα. Να το πάλι. Τι είναι πάλι. Ω, Θεέ μου, σ' ακούμε, Μάρο μου. Διότι έκαστος ούφο ετάχθη. Αν είναι δυνατόν. Έκαστος ούφο ετάχθη. Ποιος είχα βρε, Χρυσέ μου, μες τα αυτή μου. Μα δεν ακούς. Εδώ και 20 μέρες λέει ό,τι της κατέβει μέσα στο μυαλό. Έτσι, ακατασχέτως. Ναι, αρχαία, καθαραμουσιάνικα. Εγώ πλέον δεν έχω παρουσιάστρια. Το τζάντζανο με περούκα έχω. Εσύ, Χρυσέ μου, δεν είχες λυσάξει στο παρελθόν να σοβαρευτεί. Ότι είναι σοβαρό τώρα αυτό.
Που βάζει στο μπλέντερ την ελληνική και μα προσφέρει σπινάκια μαλακία. Ντροπή σου, Νικηφόρε. Και ό,τι σκεφτόμουν, άγιε γάμο. Αλλά δεν φταίει αυτή. Εγώ στορκίζομαι. Δεν έχω ιδέα. Ο Τόλης φταίει. Ναι, ναι, αυτό. Τώρα που το λε και εγώ αυτόν υποψιάστηκα. Άλλο ακαδημαϊκό κι αυτό. Ο Αθανασιάδης νόδος του Αμαρουσίου. Μωρέ, καλά έκανα εγώ και άρχισα τα πρόστιμα από προχθές. Τι πρόστιμα? Για κάθε παπαριά που θα λένε ή θα κάνουν θα πληρώνουν πρόστιμο 50.000. Ωραία, τη βγάλαμε τη βίλα στην Ανάβησο. Φου. Μαρούσκα, Μαρούσκα, τηλέφωνο. Ναι, δεν είμαι εδώ για κανέναν. Ντα. Γκασπαζά Μαρκαρά. Κτοέτα. Γκασπαντή Δημήτρη. Φέρτε το μωρί, με κρύβεις από τον κόσμο. Ναι. Εγώ είμαι. Ποιος σου έδωσε το τηλέφωνο μου? Εσείς. Τι καιρό σας κάνει εκεί πέρα? Θα περάσετε το βράδυ από το μαγαζί. Υπάρχει κάποιος λόγος? Ο λόγος είναι ότι είσαστε μόνιμη πηγή έμπνευσης για τη δουλειά μου. Ποια δουλειά σου, χρυσό μου, να σερβίρεις μπόμπες? Καμιά νύχτα δεν έχει νόημα άμα δεν είσαστε εσείς εκεί. Σταμάτα, βρε, χαλήνοτε. Σταμάτα. Αφού επιμένετε. Τι έλεγες? Έλα, βρε, επιτέλους. Κάτσε φρόνιμος. Αν μου ξαναπείτε να κάτσω φρόνιμος, θα σας αρπάξω και θα σας φιλήσω μπροστά σε όλο τον κόσμο. Κάτσε φρόνιμος, κάτσε φρόνιμος, κάτσε φρόνιμος. Καλησπέρα σας, κυρία Τένι μου. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα, συμμαθήτρια. Θα έρθω σε λίγο. Έλα, Χρυσό μου, γιατί άργησες? Α, τίποτα, εγώ τρεχάματα. Αλλά σου έπλεσε την κρεβατοκάμαρα. Βαράγγι, θα τα κάνεις? Όχι, είμαι αόνη, αλλά από το ακριβό. Σε φώναξα, Χρυσό μου, για να σου πω να προσέχεις τις εκφράσεις που χρησιμοποιείς. Δεν καταλαβαίνω. Εννοώ αυτά τα τζαρτζανικά που λες. Εσείς δεν μου δώσετε το βιβλίο να διαβάζω? Ναι, Χρυσό μου, αλλά αυτά τα πράγματα θέλουν μία ρέουλα. Εξακόντησε καμιά κοτσάνα? Τι εξακόντησες, Χρυσό μου, τι εξακόντησες? Αυτό δεν ήταν εξακοντισμός. Βολή του κατσιούδη στο παγκόσμιο ήταν. Τι να κάνω, τον μπερδεύω ακόμα. Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Αλλά για να μην μας πάρουν πρέφα, κατάλαβες. Διότι ο Νικηφόρος μπορεί να είναι ψηλά στο κανάλι. Ηλίθιος όμως δεν είναι. Δεν μου λες, Χρυσό μου. Με τον Απόστολο, τι έγινε? Δεν ξέρω, κυρία Ντένι μου, του άφησε σημείωμα χθες βράδυ. Και είχαμε αντιδράσεις? Δεν ξέρω, κυρία Ντένι μου, δε μία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να τον κάνει να ζηλεύει με τον άλλον. Δεν ξέρω, κυρία Ντένι μου, αυτό κάνει. Τι θα γίνει, ρε Μαρίνα, εσύ βιαζούσουν? Καλά που μου το θύμισες, πω αποχωρηγήσει, θα βγω. Χρυσό μου, μην το ξεχάσω, εδώ σου έχω τις ταινίες σου για απόψε. Τρεις, μα πότε θα προλάβω, κυρία Ντένι μου? Τι να κάνουμε, Χρυσό μου, είναι σετ. Τουλάχιστον έχει καμία κωμωδία. Είναι το τελευταίο τρίπτυχο του Κισλόφσκι. Η άσπρη ταινία, η κόκκινη ταινία και η μπλε. Άσπρη, κόκκινη και μπλε. Άσπρη, κόκκινη και μπλε. Αυτό δεν είναι ταινίες, είναι τα καραβάκια στο Αιγαίο, δεν με παίρνετε καλέ. Δίκιο έχει, εδώ που τα λέμε, ο Κισλόφσκι πέφτει κομματάκι βαρύς για τη Μαρίνα. Φέρτε σε εδώ, βρε, που θα μου πεις ότι μου πέφτει βαρύς. Τι με πέρασε, βρε, για καμιά άσχετη. Εγώ τον πώς τον είπαμε, τον κυρία Ντένι μου. Κισλόφσκι. Τον Κισλόφσκι τον έχω. Άντε τώρα, μη σου πω τι τον έχω, γιατί δεν μου έρχεται και η λέξη. Να δεις που θα σ' αρέσουν πολύ. Μέσα σε αυτές τις ταινίες θα δεις τις απρόβλεπτες διαδρομές του έρωτα. Το θρίαμβο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Την επιβίωση μέσα από την απώλεια. Την εκπεφρασμένη αυτογνωσία μέσα από τον προσωπικό αγώνα μπροστά στο μοιραίο. Τι ωραία που τα λέτε, κυρία Ντένι μου. Δεν μου τα γράφετε να τα λέω κι εγώ? Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθεια. Νίκη. Το έδιωξε το παιδί, δεν το είδες? Τρέχοντας έφυγε το παλικάρι. Άκου εκεί πρωί-πρωί, ακόμα δεν ανοίξω με το μάτι μας, Κισλόφσκι. Νίκη. Έννοια σου και θα τον πληρώσει πολύ ακριβά αυτόν τον αλήτη. Νίκη. Άσε με και εσύ, Νίκη και Νίκη. Έννοια σου, μωρέ, και την έχω έτοιμη εγώ την Πανοπούλου για το πρωινάδικο. Είσαι ικανός να φτάσεις μέχρι εκεί? Και ακόμα παραπέρα. Έλα, βρε, ηρέμησε που μου το συγχύσανε το αγόρι μου. Έλα, άσε με τώρα. Που θα έρθει το βράδυ στο σπίτι και το κορίτσι του θα του έχει μέλι με καρύδια, μπρίκ με στρίδια, σολομό με αβοκάντο. Δεν καταλαβαίνω. Έχεις σκοπό να με αποπλανήσεις? Οι άντρες, Χρυσό μου, δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουν. Δεν είναι μέρος της γοητείας τους. Πρόσεξε, τσιμουδιά εσύ, Εγώ τι δουλειά έχω εγώ με το κανάλι σας? Εμπρός. Με ζητήσατε? Ναι, έλα, Χρυσό μου, κάθισε. Θέλουμε να σου μιλήσουμε. Ντένι! Νίκη. Τι με θέλετε? Άκου να σου πω. Την επόμενη φορά που θα σου φύγει καλεσμένος από το πλατό, θα φύγεις και εσύ μαζί. Ό,τι πείτε. Μην τον ακούς, Χρυσό μου, αστιάβεται. Ντένι! Νίκη. Κάτι άλλο? Ναι.
Όσο κρατάει αυτή η εκπομπή, δεν θα ξαναβάλει στο στόμα σου οτιδήποτε τελειώνει σε όχισκι. Νίκη, φορά γίνεσαι πρόσφυγα. Τέλει! Νίκη. Μπορείς να παρακαλώ να μου πεις τι σε έχει πιάσει τώρα τελευταία και ασχολείσαι με όλες αυτές τις κουλτουροπατάτες. Εσείς δεν είχατε φαγωθεί να σοβαρευτούμε εγώ και η εκπομπή. Ναι, αλλά από τη Γιούλη Μπάρκα στον Κισλόφσκι. Ζων Κιπόφσκι. Η απαγόρευση δεν ισχύει για όλους. Σκατά δημοκρατία σου λέει μετά. Τέλει! Νίκη. Λοιπόν, και για να τελειώνουμε. Ναι, να τελειώνουμε γιατί έχουμε και δουλειές μετά. Σου υπενθυμίζω. Για κάθε ηλικιότητα που θα ξεστομίζεις, ο λογαριασμός από τα πρόστιμα θα μεγαλώνει. Μάλιστα, μπορώ να πηγαίνω τώρα. Στο καλό. Κυρία Ντένι, μήπως έχετε ταξί κάτω. Πάντα, Χρυσό. Μήπως μπορείτε να με πετάξετε μέχρι τον Αντένα. Μαρίνα! Βεβαίως, Χρυσό μου. Να πω μια καλημέρα και στο Μήνο. Ντένι! Πάμε. Πάμε. Γιατί, Χριστέ μου, να αφήσω τη σχολή, Κάρολ. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι πάλι βρε. Τότε αλλάζει. Αφού μου υπόσχεσαι ότι θα είσαι φρόνιμος, θα έρθω. Να πούμε γύρω στις 10. Ωραία, στις 10. Au revoir, Χρυσό μου. Κάτι είχα κανονίσει εγώ για απόψε. Α, δεν βαριέσαι, ό,τι να είναι, για αύριο θα είναι. Μη σμπρώχνεις, μη σμπρώχνεις, σου λέω. Έλα, Βρετόλη, τελευταία φορά. Μαρινά, ως πότε θα συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι, θα γίνουμε ρεζίλες, το λέω. Σόπα, μωρέ, δεν έχει καταλάβει κανένας τίποτα. Η Μαρκορά δεν τρώει κουτόχορτο, για πόσο ακόμα θα πιστεύει ότι όλο αυτό το παιχνίδι με μένα και το Θανάση το Γρόσο είναι αληθινό. Και τι θέλεις να της πω, δηλαδή, ότι όλα αυτά τα κάνω για το γιο της, μήπως θα πρέπει να την πω και μαμά. Τίποτα δεν έπρεπε να της πεις, δεν ήταν ανάγκη. Εντάξει, μωρέ, με στη μαλακία μου θέλω κι εγώ μία γνώμη. Γεια σας, κυρία Ντένι μου. Έλα τώρα, μας είδε τόλη μου, τι να κάνω, πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Από τα δικά του να πιαστεί, κορίτσι μου, δε μία αντίρρηση, αλλά εσύ πιάστηκες από τα δικά μου και δεν μπορώ στο φινάλε, βρε αδερφέ, να παριστάνω εγώ τη μερωτευμένη του Θανάση το Γρόσο για να κάνεις τα τσαλίμια σου με το Μαρκορά. Σόπα! Γεια σας, κυρία Ντένι μου! Ελάτε, Χρυσά μου, αργήσατε. Δεν είχα και παρέα. Καλησπέρα. Γιατί είμαι τρομένος, Χρυσό μου. Είναι να μην είναι, κυρία Ντένι μου. Δύο μέρες είναι που του είχε αφήσει το σημείωμα του Θανάση και αυτό. Τον Κινέζο. Α, δε μας τα λες καλά, κυρία Θανάση. Καλά, δεν θα τον τρακάρω εγώ που θα. Όχι, κυρία Ντένι μου, όχι προς Θεού, όχι. Όχι να μας κάνει τώρα ο Θανάσης ο γλώσσος, ό,τι θέλει. Αχ, έλα, βρέμε στα μάτια πια, στα μάτια. Πού πήγανε τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν φύγει εδώ και μισή ώρα. Α, τα σκατόπαιδα. Ούτε καληνύχτα δεν μου είπανε. Μέχρι που σας φίλησαν φεύγοντας. Α, τα Χρυσά μου. Φαίνεται έχω πει πολύ. Εκεί. Κοίταξε να σου πω, Ντίμη. Εγώ όταν πίνω πολύ, χάνω τον έλεγχο. Βάλε άλλα δύο. Κυρία Μαρκόρα. Παιδί μου. Σας θέλω σαν παραπονιάρικο παιδί. Mm. Σαν ακράτητος έφηβος. Σαν απελπισμένος άντρας. Αποφάσισε, Χρυσό μου, πια από όλες τις ηλικίες με θέλει, γιατί στην κατάσταση που βρίσκομαι δεν μπορώ να λύνω γρίφους. Κυρία Μαρκορά. Παιδί μου. Με έχετε στείλει στην κόλαση. Χαιρετισμό στον άντρα μου. Ναι. Πώς από εδώ. Μαρούσκα, γιατί δεν μου πες ότι θα έχουμε κόσμο. Ντένι, για όνομα του Θεού, τι χάλια είναι αυτά. Νίκη, θα σε μαλώσω. Ντένι. Όχι, θα σε μαλώσω. Δεν φτάνει που έρχεσαι απρόσκλητο στο σπίτι μιας κυρίας τέτοια ώρα. Α, αλήθεια, τι ώρα είναι. Ντένι, η ώρα είναι 2. Είμαι εδώ από τις 10. Εάν θυμάσαι καλά, που τι να θυμάσαι δηλαδή στα χάλια που βρίσκεσαι, με είχες καλέσει απόψε για φαγητό. Γι' αυτό έλεγα τι έχω για απόψε, τι έχω για απόψε, Μαρούσκα. Σέρβιρε. Ντένι, το λιγότερο που μπορώ να σου πω είναι ότι η συμπεριφορά σου είναι απαράδεκτη. Μέχρι και περιμένω 4 ολόκληρες ώρες. Γιατί δεν σου κράτησε καλή συντροφιά η Μαρούσκα. Τι να μου κάνει η Μαρούσκα. Α, μην το λες, Χρυσό μου. Όπως μπορείς να διαβάσεις τα αυτοκόλλητα σε όλους τους τηλεφωνικούς θαλάμους, η Μαρούσκα κρατάει πολύ καλή συντροφιά. Γκασπαζά. Για βανιά πασβαλιάγιου. Ναι, μόνο σε μένα δεν επιτρέπεις. Ντένι, πού ήσουνα. Ήμουνα με έναν γοητευτικό νεαρό που με ήθελε να δεις πως το είπε. Σαν παιδί, σαν εφήβος, σαν άντρας, δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά. Και όλα αυτά μαζί, κάπου στην κόλαση. Νίκη, πώς από εδώ. Ντένι, σε ρώτησα πού ήσουνα. Μα σου είπα, Χρυσό μου, ήμουνα με ένα γοητευτικό 25. Ναι, και εγώ ήμουνα με τη Λίντα Ευαγγελίστρα. Νίκη, μην τα λες αυτά, ξέρεις ότι ζηλεύω. Καληνύχτα, Ντένι. Νίκη, μείνε εδώ απόψε. Είπα καληνύχτα. Νίκη, μείνε και θα σου δείξω τη φωτογραφία που μου έβγαλες το 71 στα Μάταλα. Και ξέρω πόσο πολύ θέλεις να τη δεις. Καληνύχτα, Ντένι.
Ευχαριστώ, Χρυσό. Μαρούσκα, έπινες. Νιέτικα σπαζά. Τι όχι, Χρυσό μου, σαν εμφιαλωτήριο μυρίζει. Νιέτικα σπαζά, για βάμ κλανιούς. Για βάμ κλανιούς τα μούτρα σου. Κρυνύχτα, Χρυσό μου. Καλά, μωρή, γιατί έφυγες από μέσα πάλι. Να κάνω κι εγώ ένα τσιγάρο, βρε το όλο μου, έχω 10 λεπτά τουλάχιστον. Να σου πω, με τον άλλον τι έγινε, τα μάζεψε τελικά τα πράγματα. Σώπα, καλά, έχω βάλει μπροστά τα μεγάλα μέσα. Γιατί ήμουν τόσο σίγουρος. Να σου πω, βρε το όλο. Καλημέρα, Χρυσά μου. Είστε καλά, κυρία Ντένι. Χάλια, Χρυσά μου, χάλια, έχω φοβερές ημικρανίες. Αποχάνω τον κόσμο και έχω πάρα πολλές έννοιες, πάρα πολλές έννοιες. Και μια φρικτή υποψία ότι καυγάνισα με τον Νικηφόρο. Δεν θυμάμαι γιατί. Και το χειρότερο. Με πήρε τηλέφωνο η αγάπη και μου είπε ότι φέτος η ομάδα πάει χάλια. Πόσο χάλια δηλαδή? Να φανταστείς, όταν κερδίζουμε κόρνερ, πανηγυρίζουμε. Εσύ, Χρυσό μου, τι κάνεις? Εδώ στον αγώνα, κυρία Ντένι μου, τι να. Με το Θανάση, λέω, τι κάνεις? Αφήστε τον πια αυτό το Θανάση, κυρία Ντένι μου, πάει, μας τελείωσε. Καθόλου δεν θα τον αφήσω. Αφού δεν εκδηλώνεται, κυρία Ντένι μου. Δηλαδή, μετά από τόσα που κάναμε. Σε είδαμε, κύριε Θανάση, σε ερωτευτήκαμε, σε κάναμε να ζηλέψεις. Τσίμπησε, σου στείλαμε σημείωμα. Μα το έχεις 4 μέρες αναπάντητο. Και δεν εκδηλώνεσαι? Ποιος είσαι στο φινάλε, Θανάση Γρότσο? Ναι, του εξηγήθηκα του θείου. Αν δεν κάτσει την αύξηση, Θανάση δεν έχει. Τι να γίνει, τι να γίνει. Τον έχω, στο περίμενε. Εσύ είσαι ο Θανάσης Γρότσος? Ιδιοχείρος και αυτοπροσώπος. Χριστέ μου, τι χαυτείο. Ντένι Μαρκορά. Βρίσκε κουνέλια Αγκορά. Χάρηκα. Ας το χέρι κάτω. Αυτό το χέρι έχει χαιρετήσει το Γλίξμπουργκ. Ωραία, δώσ' μου το άλλο. Πρόσεξε, μη σου δώσω καμιά σφαλιάρα και χρειαστούν 10 χειρούργοι για να σε ράψουνε. Παρντών. Πες μου, βρε κάθαρμα, γιατί του φέρεσαι έτσι? Δεν εννόησε. Δεν εννόησες. Για εκείνο το καημένο, λέω, που το έχεις τόσες μέρες, το περίμενε. Αχ, τώρα μπήκα στο φούρνο. Ωραία, χρύε, πες μου, δεν έχεις τόσο δα αίσθημα μέσα σου? Τι αίσθημα, μαντάμ, τι αίσθημα. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Α, είσαι και επαγγελματίας, ε. Σε τι βούρκο έπεσες, αγόρι μου? Όχι και βούρκος, μαντάμ. Ωραία, Παναθεμά, σε ήθελα να ξέρω. Τι σου βρήκε και σε θέλει τόσο πολύ? Θανάσης, με το όνομα. Όλη η αγορά έχει να το λέει. Διαθέτω μεγάλα προσόντα. Θα τα διαθέτεις. Εγώ δεν τα βλέπω βέβαια, αλλά για να το λέει η αγορά. Για να γίνω κατανοητός. Από μακριά. Άκουσε, μανταμίτσα. Εγώ από όπου κι αν πέρασα, μετά βγάζανε μπλούζες. I love Thanasis. Πάρτα να μη στα κροστάω. Thanasis. Θεία Παύλαινα. Εδώ θα μαλώσουμε. Πού έπεσες, αγόρι μου? Στον καλύτερο της αγοράς. Για να γίνω λεπτομέρης. Δεν χρειάζονται οι λεπτομέρειες. Ναι, αλλά στη λεπτομέρεια φαίνεται τη διαφορά από τους άλλους. Χριστέ μου, δεν υπάρχει και κανένα ξύλο να χτυπήσω το κεφάλι μου. Βρε μπανάλτη, είπε, για να κατέβω στο επίπεδό σου. Αφού δεν θες να είσαι μαζί του, γιατί δεν του το λες καθαρά? Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα για να είμαι μαζί του. Αλλά αφού δεν πληρώνει καλά. Απληρώνεσαι κιόλα. Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σοριάζομαι. Τι στο τζάμπα? Βρε τσούλε. Δεν έχεις καρδιά? Άκουσε, μανταμίτσα. Εμένα το ενδιαφέρον μου βρίσκεται πιο χαμηλά. Πρόσεξε τα λόγια σου. Μιλάς σε μια κυρία. Στο στομάχι εννοούσα. Και τι θα κάνει αυτός, βρε, τώρα στην κατάσταση που τον έχεις φέρει? Και τι θα κάνει? Θα βρει κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά του. Και επειδή είμαι μεγάλη καρδιά, θα του συστήσω έναν κολλητό μου να βολευτεί. Γρόσος δεν είναι, αλλά... Χριστέ μου, την καρέκλα να σοριαστώ. Βρε προαγωγέ. Όχι και προαγωγός, μια εκδούλευση για να μην κρατάει παράπονο. Να δώσουμε και καμιά δουλίτσα σε κανένα φίλο. Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και το ευγιό μαζί μου. Εγώ του εξηγήθηκα. Εάν δεν δώσει την αύξηση. Ποια αύξηση? Για το 30% δεν μιλάμε. Για τον Τόλι μιλάμε. Ποιο Τόλι? Τον Τόλι Βοσκόπουλο. Α, εγώ με τον Βοσκόπουλο δεν έχω παρτίδες. Δεν ξέρει τίποτα, έτσι λέει. Δηλαδή του τα είπατε όλα? Με το νι και με το σίγμα. Αλήθεια, γιατί κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα για το φωνικό? Δεν καταλαβαίνετε τώρα, κυρία Ντένι μου. Όχι, δεν καταλαβαίνω, για πες μου. Θέλει να το κρατάει κρυφό. Τι κρυφό, Χρυσό μου? Εδώ έχετε γίνει ένθετος στις Κυριακάτικες. Μα είναι παντρεμένος. Παντρεμένος? Εντελώς. Πάμε τώρα για τη Μαρίνα Βγαίνει. Δεν μου λες, Απόστολε, παντρεύονται και οι γκέι? Μα τι λέτε τώρα, κυρία Ντένι μου, οι μισοί γκέι είναι παντρεμένοι. Τι μου λες? Για να μην σας πω και το αντίθετο.
Πάντως, Απόστολε, εγώ την αμαρτία μου θα στυμπώ. Νομίζω ότι ενδιαφέρεται. Το ίδιο νομίζω κι εγώ. Πάμε τώρα για τη Βιέννη. Και αυτά κάνει όλα τάχα τον αδιάφορο. Τα κάνει ακριβώς επειδή ενδιαφέρεται. Τώρα ησύχασα. Πάμε για τη Βιέννη, κυρία Ντένη μου. Μισό λεπτό. Δηλαδή, κυρία Ντένη μου, εσείς πιστεύετε ότι όταν κάποιος το παίζει τάχα μου αδιάφορος, ενδιαφέρεται? Όχι μόνο ενδιαφέρεται. Είναι τρελά ερωτευμένος. Ναι. Καλησπέρα, μωρά μου. Τι κάνετε? Εδώ τα λέγαμε. Τι σου έχω για απόψε? Τη λίμνη των Κύκνων. Τη λίμνη των Κύκνων. Την ξέρεις εσύ, μωρή, τη λίμνη των Κύκνων? Ναι, καλέ, του Αλέξη Κοστάλα, δεν είναι? Για αποτέλειωσέ με. Δεν την είχε παίξει μια φορά στην ΕΡΤ να δεις πότε ήτανε? Τότε που παίξανε και την Κάρμεν του Γιώργου Παπαστεφάνου. Άντε, γεια σου. Λοιπόν, θέλω να την ακούσει με προσοχή, γιατί την άλλη εβδομάδα θα πάμε στη Λυρική και θέλω να είσαι λίγο προετοιμασμένη. Ναι, ναι. Ω, καλή αυτή απέναντι, η μικρή σου γνέφη. Να δεις, θα σ' αρέσει πολύ η όπερα. Ου, θα τρελαθεί και θα μας ζητάει κάθε μέρα. Εγώ δεν ξέρω. Από πολύ μικρή έβλεπα όπερα. Από πόσο μικρή δηλαδή? Ένα φανταστής ήξερα τον κουρέα της Σεβίλης από τότε που πήγαινε στη σχολή Αμαράντου. Τι μου λέτε? Και χθες με την Ινέτα ήμουνα στη Λυρική. Τι ακούσατε? Πολλά. Η Βαρζοπούλου τελικά χώρισε με τον Γουνέμπορα. Η Κοσμίδου απέλασε τη Φιλιππινέζα της επειδή της έκαψε τη Ρενάρ και ο Παντελέον έπιασε τη Μαντελένα στο κρεβάτι με τον Ανιψιό. Κυρία Ντένη μου, δεν σας ρώτησα αυτό. Σας ρώτησα τι παράσταση είδατε. Αν δεν θυμάμαι, στο τέλος πήγαμε. Καλησπέρα, κυρία Μαρκορά. Ναι, τι λέγαμε, Μαρίνα Χρυσό μου. Αυτό νόμιζα θα μ' αρέσει. Το λιτρομάρα σου. Αυτό είναι το κοριτσίου απέναντι. Δεν θα τα πάμε καλά. Άντε, βρε, ποιος τη χάρη σου. Δεν γίνεται, θα πάω να της μιλήσω. Τι θα της πεις δηλαδή? Να της εξηγήσω και πέρα να τελειώνουμε. Με τρόπο, το όλοι με τρόπο. Έννοια σου, ξέρω. Γεια. Γεια. Να σου πω. Αυτός εκεί πέρα σ' αρέσει? Ναι. Και εμένα. Άντε, γεια μας. Αλήθεια, Χρυσό μου, δεν μου πες. Με εκείνον τον άχρηστο, το γιο μου. Πώς τα πάτε στη σχολή? Πότε γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος? Πώς ήρθε? Εμένα? Εγώ εξαπαλώνω νύχο ρωτάω, επειδή μου είχατε πει να του κάνω ένα δωράκι έτσι για να τον καλοπιάσω. Και επειδή δεν ήθελα να το κάνω στα κουτουρού, είπα να το κάνω εξ αφορμής των γενεθλίων του. Μπράβο, Χρυσό μου. Πολύ καλά το σκέφτηκες. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Πότε γεννήθηκε? Δεν θυμάμαι. Πάνε και τόσα χρόνια. Κάντε μια προσπάθεια. Λοιπόν, ήταν πριν φύγουμε με τον Μαρκορά στην Κουρσεβίλ της Σαβοίας ή μετά που γυρίσαμε από τη Μάλτα με το Σπύρο Μίλιο? Εμένα ρωτάτε? Πάντως για τη μέρα είμαι σίγουρη. Η Τετάρτη ήταν ή Σάββατο. Είμαστε καλεσμένοι, θυμάμαι, στους Παπαϊωάννους, στο σαλέ του στην Ελβετία. Ήταν και Πετροπουλέη εκεί, η Καστριώτη Χείρα τότε, η Νινέτα δεν ξέρω πώς βρέθηκε, και ο Νικηφόρος Ίκαρος τότε, στην ηλικία σου. Αλήθεια, πόσο χρονό είσαι? 26. Χριστέ μου, υπάρχουν ακόμα τέτοιες ηλικίες? Λοιπόν. Λοιπόν, εκεί που τρώγαμε ένα σολομό που είχε φέρει ο λαιμός, μου έρχεται μια θολούρα, μια ζαλάδα, ένα να χάνω τον κόσμο, κάτι πόνι. Ήταν η πρώτη πόνη της γέννας? Όχι, ήταν ο κορσές που με στένευε. Αχ, κυρία Ντένη μου, δεν με βοηθάτε, δεν με βοηθάτε. Προσπαθώ, Χρυσό μου, προσπαθώ. Πάντως σε ταξίδι τον γέννησα. Γιατί εγώ με τον Μαρκορά ταξιδεύαμε πολύ συχνά. Και με τον Νικηφόρο, δεν λέω, ταξιδεύουμε. Πάντα φιλικά εννοείται. Να, πέρσι πήγαμε ταξίδι το γύρο του κόσμου. Και φέτος? Φέτος λέμε να πάμε κάπου αλλού. Καλημέρα, Χρυσό μου. Τι άλλα νέα? Περάστε, περάστε. Καλημέρα, Φλωρόνς. Καλώς την. Τι νέα από τον κάτω κόσμο? Τα ίδια, Χρυσό μου. Σε περιμένουνε. Θα σου φέρνα τώρα το αντικολλητικό στο κεφάλι, αλλά είχε χάρη που φοβάμαι την αρχαιολογική υπηρεσία. Μέριασε, Φλωρόνς. Φοβάς? Θέλω κάτι να βρω. Για λέγε. Κοίταξε να δεις, Φλωρόνς, επειδή ετοιμάζω μια λίστα δώρων, θέλω να μάθω πότε ακριβώς έχει τα γενέθλιά του ο Κωνσταντίνος. Τι λες, μωρή, Τούρκα μάνα! Δεν ξέρεις πότε γεννήθηκε το παιδί σου? Πώς ξέρω. Απλώς δεν θυμάμαι μέρα, μήνα και χρονιά. Φτού σου, μωρή, χαλάω και το σάλιο μου. Η μάνα να μην θυμάται πότε γέννησε το παιδί της. Ας μη στεκόμαστε στα ευτελή, Φλωρανς. Σημασία έχει ότι στάθηκα καλή μάνα για το παιδί μου. Τι καλή μάνα στάθηκες, μωρή, τι καλή μάνα.
Που όταν το ρωτάγανε το παιδί όταν ήταν μικρό τι ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει, εκείνο έλεγε πως ήθελε να γίνει ορφανό. Ναι, θυμάσαι και μετά έλεγε ότι θέλει να γίνει μοδίστρα. Τι γελάς, μωρή, τι γελάς. Όταν πηγαίνετε ταξίδι το πλακώνετε στα υπνοστεντών για να βολτάρετε εσείς ελεύθερα. Αφού ξύπναγε το πρωί, τι να έκανα. Πάρ' τα μωρή άχρηστη να μη στα χρωστάω. Γι' αυτό ήταν χαμένο το μάτι του παιδιού μέχρι τα 12 και μας πέραν από το Μωραΐτ και μας λέγανε «Ελάτε να πάρτε το πρεζόνι σας». Α, γι' αυτό λοιπόν όταν πήγαινα στις σχολικές εορτές και με βάζαν να καθίσω πρώτη θέση, έμενε όλη η σειρά άδεια. Φύγε, μωρή, φύγε να μη σε βλέπω και τα θυμάμαι και θα μου φύγει η βαφή. Δεν ξέρω τι λες εσύ, Φλωράνς. Πάντως εγώ στα δύσκολα του συμπαραστάθηκα του παιδιού μου. Ωραία συμπαράσταση. Που τότε έχεις από τα έξι του το παιδί στους ψυχαναλυτές. Οι άλλοι αλλάζαν κουβερνάντες και εμείς αλλάζαμε ψυχαναλυτές. 8 ψυχαναλυτές άλλαξε το παιδί μου μέχρι τα 13 του. Ναι, μου κόστησε λίγο παραπάνω, αλλά τελικά το σώσαμε το παιδί. Εσένα να δούμε ποιος θα σε σώσει, μωρή. Τι ψυχή θα παραδώσει το Θεό. Τη δική σου, ελπίζω. Φύγε, μωρή, φύγε, είπα. Όχι, δεν φεύγω. Αν δεν μου πεις πότε γεννήθηκε. 24 Σεπτεμβρίου του 57. 57. Δηλαδή, εγώ πόσο είμαι. Μη σου πω και σε ταράξω. Ναι, σωστά. Φεύγω τώρα. Au revoir, Florence. Καλό δρόμο, αρχόντισσα της Ρητίδας. Ευχαριστώ, βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Όχι, άδη μου τσουνή. Έτσι έπρεπε να του πεις. Τι να του πω, κυρία Ντένι. Μόλις ακούω αυτά τα όχι, φεύγω τρέχοντας. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τι σκέφτεται να κάνει με μένα. Ούτε αυτός ξέρει τι θέλει να κάνει μαζί σου. Αλλά έννοια σου και θα το μάθω. Μόνο να ξέρω τι έχει στο μυαλό του, θα ήμουν ευτυχισμένη. Ποτέ δεν σε κάνει ευτυχισμένη αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι άνδρες. Άλλωστε το μυαλό τους δεν είναι και το πιο σημαντικό τους όργανο. Δεν ξέρω τι να κάνω για να με συμπαθήσει. Ίσως αν σε γνώριζε καλύτερα να σε συμπαθούσε. Ίσως αν πλησιάζατε πιο κοντά. Τι πιο κοντά, κυρία Ντένι μου. Αυτός με το που τον πλησιάζω κάνει σαν τη ρούλα όταν βλέπει να είναι τα πάνια. Let me think. Σε πάλι εσύ, μωρή, γεια σας, κυρία Ντένι μου. Τι έγινε, καλέ. Τι έγινε, καλέ. Ο γορίλα σου ήρθε πάλι στο σπίτι. Άρχισε να ψάχνει, να ρωτάει για σένα. Αν μου χρωστάς και να βάζω. Τι έπαθε αυτός και άρχισε να ψηλιάζεται. Ξέρω εγώ. Θα χτύψε, φαίνεται σε κανένα έπλο και θα άρχισε να λειτουργεί ο εγκέφαλος. Α, τώρα που είπες εγκέφαλος, 24 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε. Ποιος? Ο Κωνσταντίνος. Εσύ δεν με ρώτησες. Α, ναι, το έχω ξεχάσει. Τι ζώδιο είναι? Θέλω να πω ότι είναι πολύ νωρίς για να της δώσω κομμάτι. Έχει πολλά χιλιόμετρα να τρέξει ακόμα. Και πόσο να τρέξει ακόμα? Σαν τρελό φορτηγό τρέχει το καημένο. Μπουμπού, σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι. Γιατί δεν είναι καλή ηθοποιός? Τι καλή ηθοποιός, το με τρελάνεις τώρα, ρε Μπουμπού. Εδώ ακόμη και η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη είναι καλύτερη ηθοποιός από αυτήν. Μα η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη δεν παίζει. Ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή δεν παρουσιάζει καμιά βελτίωση? Όχι, δεν μπορώ να πω. Για να είμαι ειλικρινής, έχει κάνει κάποια βήματα. Έχει δείξει ότι καταλαβαίνει μερικές φορές. Ότι έχει κάποιο αίσθηκτο. Της είπα και κανένα δυο μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Χρυσά μου. Αλλά η συμπεριφορά της εδώ μέσα είναι απαράδεκτη. Καλά, αγόρι μου, μην ταράζεσαι. Κυρία Μαρκορά. Καλά, Χρυσό μου, για σένα μιλάμε. Μπουμπού! Παιδί μου. Πηγαίνετε, Δεσποινής. Με συγχωρείτε. Εγώ πάντως τη βρίσκω έβγαινε στάθιο. Μπουμπού, με θες τίποτα άλλο? Ναι, Χρυσό μου, γι' αυτό που ήρθα. Έλεγε. Θέλω να με συνοδέψεις αύριο το βράδυ στη Λυρική που έχω δύο προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Α, δεν ξέρω, έχω... Ευχαριστώ. Λοιπόν, αύριο 9 παρατέταρτο στην Ακαδημία. Μην περάσεις να με πάρεις, θα είμαι εκεί. Μπουμπού! Α, και πού είσαι, μην έρθεις έτσι σαλέτσος. Ρίξε κάτι της προκοπής απάνω σου. Μην μας ξαναπιάσει το στόμα της οικική σαγδίτσα. Έλα, δεν το πιστεύω. Την έβγαλε γυμνή στην Καρνιάδου, πολύ καλά της έκανε. Βέβαια, εμένα η μάνα της είναι φίλη μου. Καλή καραπουτανάρα κι αυτή. Νινέτα, αυτός είναι. Τι να κάνω, να ανοίξω? Να βάλω μπροστά τη Μαρούσκα, τι να μου κάνει η Μαρούσκα. Α, για τις πρώτες, τις γρήγορες. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, αν δεν πάρω σε 10 λεπτά πάρε το 166. Καλησπέρα. Να, για να σου πω. Μέχρι εδώ και μη πάρε εκεί. Δεν μπορείς εσύ, κύριε, να έρχεσαι κάθε τρεις και λίγο και να μεταράζεις. Επειδή στις 24 Σεπτεμβρίου του 57 έκανα το σφάλμα να σε γεννήσω. Μπα, θυμάσαι τα γενέθλιά μου. Ντροπή σου. Αυτό σου λέω μόνο. Ντροπή σου. Να πιστεύεις ότι θα ξέχναγα τη σημαντικότερη μέρα της ζωής μου. Μπουμπού. Ώστε δεν σου φτάνει η απόψη, Νίκολη. Θες να ταπεινώσεις κι άλλο τη μάνα σου. Χτύπα μου λοιπόν και για τα υπνοστεντών που σου δίνα στο μόνοχο. Για να κοιμάσαι και να μπορούμε να κυκλοφορούμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Μπουμπού. Ώστε συνεχίζεις, ε. Λοιπόν, ναι. Η μακρινή ξαδέρφη που ερχόταν στο καβούρι ψυχαναλήτρια ήτανε. Και αυτή και οι άλλες 7 τσιχτήρια. Μπουμπού. Μπουμπούκια! Τι θες, βρε, επιτέλους, τι θες? Θέλω να σε ευχαριστήσω για την απόψινή βραδιά, ήταν υπέροχα. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Φύγε από το σπίτι μου, τώρα!
Τι είπες? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η φιλενάδα σου εδώ και 2,5 μήνες κορόιδευε ζωντανούς και νεκρούς. Κόβω εγώ 30 λεπτά από την εκπομπή. Χάνω 30 εκατομμύρια από την Diet για να μας παριστάνει αυτή τον Τζαρλς Μπρόνσον. Να το παλιό κόριτσο. Και να μην μου πει εμένα τίποτα. Κατάλαβες, εκεί το παλιό τσόκαρο. Όλους μας κοροϊδεύει. Όλους! Όλους, Νικηφόρε, όλους. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ, Νίκη. Πάντως εγώ δεν πρόκειται να τη συγχωρήσω ποτέ. Για διάβασε μου ακριβώς τη γράφη. Μαρούσκα, Μαρούσκα! Τώρα βρήκε να λείπει κι αυτή. Τώρα έρχομαι. Εσύ είσαι, Χρυσό. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Τι θες να συμβαίνει? Τι θες εδώ τέτοια ώρα? Τίποτα. Τι θες να θέλω? Α, καλά. Δεν ήρθε σήμερα στη σχολή. Ποιος? Ο Μουαμάρ Καντάφη. Ποιος, βρεταίνει? Αυτή. Ποια αυτή? Αυτή! Ε, τι να έρθει να κάνει, Χρυσό μου, απ' τη μια να την κράζουνε και απ' την άλλη εσύ να την έχεις το περίμενε για ένα κομμάτι. Εμ κερατάς, εμ δαρμένος, δεν λέει. Α, εγώ φταίω τώρα, ε! Φυσικά. Δώστης κι εσύ μια χαρά. Δώστης εκεί πέρα ένα κείμενο να έχει να παίζει. Τι σου ζητάει? Ένα κείμενο. Εσύ πια θα το γράψει. Ναι. Έλα, Μαρούσκα, Χρυσό μου. Μα τι θα γίνει, Χρυσό μου, 5 μέρες λείπεις. Βρωμήσαμε πια. Ναι, το ξέρω. Είναι ωραία τα γιούρκα. Ναι, και ο Βαγγέλης ωραίος είναι. Αλλά να σε δούμε κι εμείς κάποια στιγμή, Χρυσό μου, να φάμε και κανένα φαγητό, γιατί 5 μέρες τώρα παίζω τζέγκα με τα κουτιά της πίτσας. Ναι, κλείνω και σε περιμένω. Τώρα! Τώρα! Χάλια είναι αυτά, αγόρι μου! Πού είναι αυτή, εδώ είναι? Όχι, με τον Βαγγέλη στα Τιούρκα. Το Βαγγέλη, ποιο Βαγγέλη? Ναι, το Βαγγέλη, τον ταξιτζή, την έχει πάει στη μάνα του στα Τιούρκα. Ποιο ταξιτζή, παιδάκι μου, για τη Μαρίνα σου μιλάω. Α, είναι και η Μαρίνα στα Τιούρκα. Όχι, εδώ είναι, αλλά έφυγε από τη σχολή. Μα από τη σχολή έχει φύγει εδώ και 4 μέρες. Τώρα το θυμήθηκες? Φάσαμε και εσύ με τις ερωτήσεις σου. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να ξαναγείς. Όχι, τι με νοιάζει εμένα δηλαδή, αλλά πρέπει να ξαναγείς. Μα εσύ λύσαξες να την πετάξεις έξω. Τι θέλεις τώρα? Εγώ τι θέλω? Εγώ, δεν μας θυμάται καλά μας. Εγώ να τη βλέπω θέλω. Αλλά πρέπει να ξαναγυρίσει, διότι διαταράχθη η ισορροπία των μαθημάτων. Τι ακριβώς διαταράχθη, αγόρι μου? Η τάξη. Και αφού διαταράχθη τόσο πολύ η τάξη, πάρ' την τηλέφωνο να γυρίσει. Εγώ δεν σφάξανε. Έκολα. Μην την παίρνεις. Πάρ' την εσύ. Εγώ τι να της πω? Πότε μπλέχτηκα εγώ στη ζωή σου για να μπλεχτώ και τώρα? Πάρτιν και πες της να ξαναγυρίσει, γιατί αλλιώς. Αλλιώς, αλλιώς τι? Δεν ξέρω. Κάτι θα σκεφτώ, δεν με έχετε ικανό. Μη φοβάσαι, Χρυσό μου. Είναι ικανός για όλα. Και στο κάτω-κάτω γιατί να ξαναγυρίσει στη σχολή, για να μου ξανακάνει το βιώβιο του. Πάντως αρχαία έμαθε. Σου έκανα εγώ το βιώβιο του. Τι τον έκανες, Χρυσέ μου, τι τον έκανες? Εσύ ήσουν και εσύ άσχετη που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την επίδαυρο από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω την επίδαυρο από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Δεν μπορείς, Χρυσό μου, δεν μπορείς. Και στο φινάλε, αφού είμαι τόσο άσχετη, γιατί με θέλετε πίσω στη σχολή? Όχι, απάντησε τη τώρα. Για να ξεστραβωθείς και να μπορείς να τα ξεχωρίσεις, γι' αυτό. Εμένα πάντως με κάλυψε. Να ξεστραβωθώ? Πώς τολμάτε να μου μιλάτε έτσι? Με Κωνσταντίνε, τι τρόποι είναι αυτοί? Άσε με κι εσύ που μας παράτησε και έφυγε, έτσι στα καλά καθούμενα. Εγώ, κύριε καθηγητά, ρίσκαρα την καριέρα μου για να έρθω στη σχολή. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί δηλαδή εγώ δεν ρίσκαρα την καριέρα μου όταν σε πήρα στη σχολή? Και αυτό είναι αλήθεια. Και στο κάτω-κάτω τι ζήτησα? Να μου φερθείτε ανθρωπινά όπως και στα άλλα παιδιά και να μου δώσετε και εμένα ένα κομμάτι, έτσι να δω τι μπορώ να κάνω. Δεν σου δώσα κομμάτι και σηκώθηκε και έφυγε. Αφού με είχατε ξεφτυλίσει με κάθε γνωστό τρόπο 2,5 μήνες τώρα. Κοίταξε πώς πέρασε τόσο καιρό. Έτσι είναι η εκπαίδευση, Δεσποινής μου. Σκληρή. Ε, λοιπόν, εγώ δεν γουστάρω τη σκληράδα. Και ό,τι θέλω να μάθω, θέλω να το μάθω με αγάπη. Χαίρετε. Στο καλό, Χρυσό. Πού πάτε? Όπου θέλω, λογαριασμό θα σου δώσω. Ντένι, έφυγε. Το είδα, Χρυσό. Ντένι, τι να κάνω? Το καθήκον σου ως μαρκοράς, αγόρι μου. Α, όχι, δεν μπορώ να τη δειρώ. Τότε κάτσε και πιέσαι. Θα κάνω το καθήκον. Τι, είχαμε συγκρούσεις? Ναι, με τοπική. Θεάτρου τηλεόρασης. Μήπως μπορώ να κάνω κάτι για εσάς? Ναι. Τι? Dance με το δέντρο, φίλα. Δεν έχει άλλο ίσκι, μας τελείωσε. Το ίδιο όλο. Αυτό φαίνεται. Αλλά γιατί? Τι γιατί? Λέω, γιατί πίνεις, τι συμβαίνει? Γιατί άμα είμαι ξενέρωτος,
Όλο και θα κάνω καμιά μαλακία. Και τι αυτό, πώς το λένε, ναι, έκανες τέλος πάντων. Τίποτα, παράτα μου. Όχι, δεν θα τα παρατήσω, αγόρι μου, δεν θα τα παρατήσω. Γιατί εγώ πια δεν έκανα παιδί. Τη γιορτή του κρασιού έκανα. Δεν είναι. Δεν φεύγω, αν δεν τα πεις όλα στη Μανούλα. Και τι να πω στη Μανούλα, Μανούλα μου. Τι έγινε μόλις βγήκατε από την μπουάτ. Εγώ πάντως δεν της έκανα τίποτα. Και εκεί, σε πολύ ήρεμο τόνο, ναι, μου εξήγησε γιατί θέλει να φύγει από τη σχολή. Πιο σύντομα. Έπειτα εγώ της εξήγησα γιατί πρέπει να μείνει. Στη σχολή. Ναι, και έπειτα φύγαμε. Και πώς της το εξήγησες δηλαδή. Με τον τρόπο μου. Α, το χρυσό μου, σε ποιο νοσοκομείο είναι. Έλα, βρε, δεν είναι τώρα με έχεις για αγρίκο. Εντελώς. Και θα το δήλωνα και εν όρκος. Άσε με τώρα, ρε, δεν είναι που θες να σου ορκιστώ, αφού σου είπα. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Καλά, χρυσό μου, μην κάνεις έτσι, σε πιστεύω. Πάντως, αν θες να πεις την αλήθεια στη Μανούλα, πάρε τηλέφωνο ό,τι ώρα θες. Θα αφήσω τη Μαρούσκα ξύπνια. Τόλι, λες να με είδε! Αλίμονο, κρεμασμένος από την κεραία της τηλεόρασης θα ήταν όλο το πρωί. Θα με είδε, δεν μπορεί. Ναι, γιατί είναι και φαν σου. Τι να κάνει τώρα. Τώρα θα έρχεται να σου περάσει βέρες. Ήρθε, Τόλι, ήρθε. Απάντησε εσύ. Απάντησε εσύ, γιατί θα τρεμόλαβε. Κάνεις έτσι, ναι. Καλημέρα, χρυσά μου. Καλημέρα, κυρία Ντένι. Θύλα, μωρή, το χέρι της πεθεράς σου. Συμβαίνει, πολύ ξαναμένη σε βλέπω, χρυσά μου. Είναι από τα χθεσινοβραδινά. Ποια χθεσινοβραδινά. Ποια χθεσινοβραδινά, Τόλι. Λέω για το λάμπι που πλακωθήκατε. Α, ναι, για το λάμπι, ναι, κυρία Ντένι, μου πλακωθήκαμε. Ήθελε Σόνι και καλά να φάει τις παστούρμόπιτες πάνω στο κρεβάτι. Άντρες, χρυσό μου, άντρες, τι να πεις. Με τον Κωνσταντίνο, τι έγινε. Τι να γίνει, μου είπε να ξαναπάω στη σχολή, εγώ του είπα θα ξαναπάω αυτά. Ναι, αλλά μετά τι έγινε. Τίποτα, να γίνει μετά, τίποτα. Δηλαδή, όλα καλά. Ναι. Καλά. Αν με χρειαστείς κάτι, θα είμαι πάνω στον κύριο Κασιμάτη. Ναι. Ναι. Πώς το είπες αυτό? Τα παρατά όλα, έτσι το είπα αυτό. Και σχολές και εκπαιδεύσεις και θέατρα και μαρκοράδες και τα καλά τους. Έτσι στα καλά καθούμενα. Τι στα καλά καθούμενα που να με πάρει και να με σηκώσει. Μα γιατί, χρυσό μου, τι έγινε? Είναι γουρούνια, κυρία Ντένι μου, όλοι οι άντρες είναι γουρούνια. Μόνο γουρούνια, χρυσό μου. Αγριογούρουνα. Σε ποιον ακριβώς αναφέρεσαι? Εγώ. Σε κανένα συγκεκριμένα. Γενικά τοποθετούμε. Όχι, γιατί αν δεν ήξερα ότι αυτό τον καιρό είσαστε καλά με το γιο μου, θα ορκιζόμουν ότι... Εγώ. Μη χειρότερα. Πώς σας ήρθε ότι μιλάω εγώ για αυτό το γουρούνι? Εντάξει. Αλλά τώρα δεν είναι ο Κωνσταντίνος το θέμα μας. Φυσικά και δεν είναι. Το θέμα μας είναι ότι εγώ θέλω να τα παρατήσω. Και θα αφήσεις την Αντιγόνη μόνη της? Να πάει στο διάολο κι αυτή η κλαψοχάιδο και οι Ιαπωνέζοι και οι κολοτενίες τους και οι Κισλόφσκιδες και οι Μισλόφσκιδες και όλα αυτά τα σκατοβιβλία που μου πήραν το μυαλό και οι δίσκοι που ήταν σαν άκουγα τη μάνα μου στο μνήμα να κλαίει και όλα τους. Μα γιατί, χρυσό μου, εγώ νόμιζα ότι σου άρεσε. Κι εγώ έτσι νόμιζα, κυρία Ντένι μου, αλλά εγώ δεν είμαι γι' αυτά. Εγώ θα ξαναγυρίσω αυτά που ξέρω. Στα σίγουρα. Το σίγουρο, χρυσό μου. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Δεν με νοιάζει τι θέλει ο Θεός. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι θέλω να τα παρατήσω. Δεν μπορεί. Κάτι θα έγινε. Κάτι θα σου κάνανε. Εμένα. Εμένα δεν μπορεί κανένας να μου κάνει τίποτα. Γιατί εγώ δεν ξέρω να σας το έχω πει. Η μαντράκι εγώ. Μου το έχεις πει επανειλημμένος, χρυσό μου. Και πρόσεχε, μη σου γίνει τίκ. Λοιπόν, εγώ τελείωσα, φεύγω. Δεν έχεις να πας πουθενά. Άκου, φεύγω. Τι φεύγω, πού φεύγω? Εδώ έχασα τη μισή σεζόν και με έχασε όλο το κολονάκι για να ρωτάνε όλοι. Εδώ η Ντένι, εκεί η Ντένι, πουθενά η Ντένι. Παπατζής κατάντησε η Ντένι για να ανοίξει εσύ τα στραβά σου. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Ντένι μου, δεν σας επιτρέπω. Όχι και δεν μας επιτρέπεις, χρυσό μου, που ξεγοφιάστηκα στα σούρτα φέρτα τόσους μήνες. Πάνω κάτω όλη η Αθήνα για να μην χάσεις εσύ πρεμιέρα. Για να έχεις τις ταινίες, τα βιβλία, τους δίσκους σου. Και όλα αυτά, όχι για μένα, για σένα. Γιατί εγώ. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα. Είχα ψυχούλα και έδωσα. Κι όμως πήγες στα χαμένα. Και έρχεσαι τώρα, κυρία μου, από το πουθενά και μας εγκαταλείπεις. Χωρίς να μας πεις και το γιατί. Γιατί, Μαρίνα, γιατί. Γιατί έτσι. Σας είπα, δεν γουστάρω να συνεχίσω. Μη με πιέζετε. Καλά, χρυσό μου, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα πιέσει. Αν σε πιάσω από το μαλλί, αν σε φέρω δυο φούρλες, θα σου πω εγώ. Κυρία Ντένι. Καλά, χρυσό μου, δεν είπαμε και τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σαν δυο καλά κοριτσάκια να μου τα πεις κάπου ήσυχα και διακριτικά. Έχει κλείσει η Νινέτα τραπέζι στην Αγράμπελη. Μετέρι, χρυσό και κλειώδεν άρδο. Δεν έχω να σας πω τίποτα. Άλλωστε, έχω ραντεβού με τον Τόλι της Ρίτας. Με συγχωρείς, χρυσό. Ναι. Α, έλα, Κωνσταντίνε. Εδώ, αγόρι μου, πού να πάω, αφού ξέρεις δεν βγαίνω τα βράδια. Εξάλλου, δεν είμαι μόνη. Έχω παρέα. Μάντεψε. Καλά, μη βρίζεις, αγόρι μου. Τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα Αβιέρη. Ποια Μαρίνα, χρυσό μου? Τη δικιά μας τη Μαρίνα. Μαρίνα.
Μαρίνα. Μα, καλά, εδώ η Κωνσταντίνε. 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 Δεν σε πιστεύω. Το ακύρωσε και ο Γιώργος Σαββίδης. Αυτή, παιδί μου, η μοντέλα τον σέρνει. Μη σου πω από πού. Τελικά μας βλέπω στην Αγράμπελη να είμαστε εσύ, εγώ και ο Τέρης. Είναι τα μυγλινής μου χτυπάνε. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Τι μόνη σου είσαι? Όχι, καλέ, με την Ινέτα. Δηλαδή, δεν έκανες άλλο εδώ πέρα? Κωνσταντίνε, πόσα έχεις πιει? Ναι, δύο-τρία. Ποτέ δεν ήσουν καλό στο μέτρημα, αγόρι μου. Η άλλη σου η παρέα πού είναι? Πήγε στην μπουάτ. Εγώ βέβαια την κάλεσα να έρθει μαζί μας στην Αγράμπελη που θα πάμε με την Ινέτα. Αλλά αρνήθηκε. Μήπως έχει τσακωθεί με την Κλειώδη να έρθω. Τι να πω. Αλήθεια, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Έλα, Νινέτα. Εδώ λοιπόν συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο. Με το που ακούνε Αγράμπελοι εξαφανίζονται όλοι. Μήπως ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε. Τόλι, λέγε. Σας είπα, κυρία Ντένι μου, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ξεράδια! Θα μου πεις εμένα, δεν ξέρεις τίποτα. Τη βλέπεις? Ούτε η Ειρήνη η παπά στις Τροάδες τόσο πένθος. Μπορεί να είναι αδιάθετη. Απόστολε, ψεύδεσαι. Και όχι μόνο ψεύδεσαι, αλλά δεν κοκκινίζεις και από πάνω. Μα σας είπα, κυρία Ντένι μου, δεν νομίζω να τη συμβαίνει τίποτα. Και τότε γιατί της την έδωσε ξαφνικά και θέλει να τα παρατήσει όλα? Να φανταστείς, χθες βράδυ ήρθε σπίτι μου και τα έκανε λαμπόγιαλο. Εγώ μετά από την ταραχή μου δεν πήγα στην Αγράμπελη και έστησα ένα σωρό κόσμο που με περίμενε. Λοιπόν, λέγε. Τι να σας πω, κυρία Ντένι μου, μπορεί να κατάλαβω ότι όλη αυτή η ιστορία με τη σχολή δεν της ταιριάζει. Και από πότε οι νέοι ξέρουν τι τους ταιριάζει? Εμείς, γιατί είμαστε εδώ για ντεκόρνικα, ρε? Λέγε, τι συμβαίνει? Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Μίλα, γιατί εγώ έχω να πω πολλά. Λοιπόν, κυρία Ντένι μου, με συγχωρείτε, τώρα έχω μια δουλίτσα. Κάτσε εδώ, γιατί θα φροντίσω να πάψεις να έχεις. Το σκασμό τώρα. Α, εδώ είστε, κυρία Ντένι μου. Τι κάνεις, Χρυσό μου? Καλά. Τι καλά, Χρυσό μου, εσύ είσαι σαν τη μαύρη χείρα. Για το κλάμα, λέτε, μα τι φανταστήκατε, κυρία Ντένι μου, το παίζω, το παίζω. Α, το παίζεις. Τι παίζεις? Να είπα, επειδή το τραγούδι είναι κομματάκι με μελαγχολικό, να πιάσω λίγο την κατάσταση, να το κάνω σετ, κάτι σε βίντεο κλιπ δηλαδή. Η κουμιώτη να τραγουδάει και εγώ στοριασμένη στον καναπέ να κλαίω. Με συγχωρείτε. Δηλαδή είσαι καλά τώρα? Πολύ καλά, ευχαριστώ, καλημέρα σας. Καλά. Κωνσταντίνε, αγόρι μου! Επιτέλους! Καλησπέρα σας, κυρία Μαρκοράκη. Εδώ είσαι, Χρυσό μου. Τι είναι από το κακουργείο δικείο? Σας περιμένουμε, κυρία Μαρκοράκη. Σας περιμένουμε με ανυπομονησία. Ντένι, τι θες πάλι εδώ? Κωνσταντίνε, θες σε μαλώσω. Μα είναι δυνατόν να σε ψάχνω και να έχεις όλα τα τηλέφωνα κλειστά? Α, τι αγωγή είναι αυτή? Η αγωγή ως γνωστόν, κυρία Μαρκοράκη. Είναι θέμα των γονιών. Α, μην το λες αυτό, Χρυσό μου. Ξέρεις τι γονείς είχε ο Κάιν? Εξαιρετικούς. Για να το λέτε εσείς κάτι θα ξέρετε. Θα τους έχετε γνωρίσει μάλλον. Μίνα. Αγάπη μου. Μίνα, αγάπη μου. Μαθαίνω ότι η καριέρα σου στα δικαστήρια πηγαίνει περίφημα. Σας ευχαριστώ, κυρία Μαρκορά. Τελικά έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Εγώ να πηγαίνω. Μπορεί να τα ξαναπούμε, αγάπη μου. Λοιπόν, Τέλη, τι θες? Λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ήρθε ξαφνικά, μου είπε ότι τα παρατάει όλα και μου έφερε αυτά εδώ να στα φέρω. Να τις τα πας πίσω! Κωνσταντίνε, μπορεί κανείς να μου εξηγήσει επιτέλους τι συμβαίνει? Τίποτα δεν συμβαίνει, απλώς να τις τα δώσεις πίσω. Ώστε τίποτα, ας το διάλογο εδώ μέσα! Δεν φτάνει που σας κάνω την DHL, μου το παίζετε και μου γκοφόδωρη. Σιχτήρα.